Η μισή από τους 32 θανάτους από τροχέα που καταγράφηκαν το 2023 στην Κρήτη πιθανόν να είχαν αποτραπεί αν οι άμεσα εμπλεκόμενοι δεν οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρεια Κρήτη, καθώ από την ποιοτική ανάλυση των αιτιών πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων και σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργαστηριακών τοξικολογικών εξετάσεων, σε 17 περιπτώσει θανάσιμων τραυματισμών ανοιχνεύτηκε κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτική ουσία. Στο αλκοόλ, η πνηλία και η κόποση επιβραδύνουν τι αντιδράσει και την αντιληπτική ικανότητα. Σύμφωνα με στοιχεία των Υπηρεσιών Τροχέα το 2023 σε επίπεδο Κρήτη σημειώθηκαν συνολικά 165 τροχαία ατυχήματα με 32 θανάσιμου τραυματισμού, όταν το 2022 είχαν σημειωθεί 172 τροχαία με 44 νεκρού. 37 ήταν φέτο οι σοβαροί τραυματισμοί από 46 που ήταν το 2022 και 142 οι ελαφρά τραυματίε, όταν ένα χρόνο πριν ήταν 146. Δυστυχώς τα τροχαία ατυχήματα είναι γεγονότα που συμβαίνουν σε ελάχιστο χρόνο και έχουν επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή των ανθρώπων όπως αυτές χτίστηκαν μέσα σε πολλά χρόνια. Πρωταθλητής τα τροχεία δυστυχήματα τη χρονιά που πέρασε αναδείχθηκε το Ηράκλειο με 12 θανάτους, έναντι 17 το 2022. Ακολουθούν τα Χανιά με 7, έναντι 10 που είχαν καταγραφεί το 2022, το Ρέθιμνο με 5 θανατηφόρα δυστυχήματα, έναντι 6 την προηγούμενη χρονιά και το Λασίθι με ένα νεκρό από 3 που ήταν το 2022. Από τα 32 θανατηφόρα τροχέα, τα 7 καταγράφηκαν στον ΒΟΑΚ. Η τάση ωστόσο για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών αποτυπώνεται και στα στοιχεία των ελέγχων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2023 βεβαιώθηκαν συνολικά 5.474 παραβάσεις μέθης οδηγών, έναντι 4.778 το 2022.